Λοιπόν, με δικαιοσύνη, χωρίς παροπίδες, χωρίς μαλακίες οπαδικές, χωρίς τα θέλω μας και αρχίδια, χωρίς μανατζερικά. Σαν τερματοφύλακας θα τον έβαζαν όλοι οι Έλληνες, θα πούμε, όσοι ζουν σε αυτή την χώρα, είτε Έλληνες είναι είτε Κούρδοι. Σαν θα βάζαν τερματοφύλακα, γιατί ο Σαν είναι μακράν ο καλύτερος τερματοφύλακας. Ψάξε να βρει το δεύτερο. Εγώ θα έβαζα δηλαδή, θα πολεμούσα, πιο γοητευτικό θα ήταν ποιος θα είναι ο αναπληρωματικός του Σαν. Θα είναι ο Ζίβκοβιτς, θα είναι ο Πασχαλάκης, θα είναι ξέρω εγώ ο Μπάρκας. Εγώ τον Μπάρκα θα έβαζα σαν δεύτερο. Τον Μπάρκα ως αναπληρωματικό. Πάμε λοιπόν. Ο Μάτος είναι πεσμένος βιολογικά. Έξυπνος, δεν ανεβαίνει πολλές φορές. Βρήκε τον Γιαννούλη εκεί, ο οποίος έχει του Άγιου Θεράποντα το μάγουλο. Ξέρεις, άμα έχει άλλος μάγουλο προς τα μέσα, να ξέρεις, έχει τρία πνευμόνια. Όσο μάγουλο του λείπει, το έχει σε οξυγόνο στο πνευμόνι. Άμα δεις, μη μαλώσει κανέναν με κανέναν αδύνατο σε κάνα χωριό που έχει το μάγουλο μέσα. Θα πλακωθεί στο ξύλο, θα κουραστεί, ζήσει το δύναμο, αυτό θα βαράει ακόμα 60 σφιγμή θα έχει. Λοιπόν, Μπακάκης δεξιμπακ. Γιατί Μπακάκης? Γιατί παίζει και τρίτο στόπερ, γιατί έχει μεγάλη ταχύτητα, γιατί είναι πάρα πολύ ταχυδυναμικός ποδοσφαιριστής. Δεν πάει βάναυσα πάνω στον αντίπαλο, πάει με δύναμη, τίμιος δηλαδή πάνω στα καθήκοντά του. Και πιστεύω ότι είναι και πολύ καλός αθλητής. Και είναι το σωματότυπό του γεννημένος για δεξιός μπακ. Για μπακ, ή αριστερός ή δεξιός. Θα βάλω τον Κρέσπο οπωσδήποτε ένα στόπερ, γιατί ο Κρέσπο είναι διαχρονικά τα τελευταία δύο χρόνια μια σταθερή απόδοση με άριστα το 10 στο 8, χαμηλά πάρα πολύ καλός για μια ομάδα η οποία παίζει ένα ποδόσφαιρο κατακτητικό και θα βρεθούν χώροι για τον αντίπαλο και θα χτυπηθεί εκεί ο αντίπαλος στο μεγάλο χώρο. Είναι πολύ καλός στα πρώτα 15-20 μέτρα και νομίζω ότι χαμηλά είναι ο καλύτερος. Τώρα ψηλά έχει ένα θεματάκι, αλλά και εκείνο το βελτίωσε εν μέρη. Εντάξει, κάνει και γκολ με το κεφάλι μπροστά που έκανε ο Βαρέλα κτλ. Δεν θα βάλω τον Βαρέλα, δεν θα βάλω τον Νίκνασον, δεν θα βάλω τον Σεμέδο που ο κόλος του είναι σαν τη Σανουσάκη, δηλαδή μια φακλάνα τέτοια. Μεγάλος κόλος. Μετά τον τραυματισμό, σε μεγάλο χώρο τρίπλες, έχει κάνει μπέναλτι, δεν τα δώσανε, έχει προβλήματα μεγάλα. Θα βάλω τον Βέλεθ. Θα βάλω τον Βέλεθ, ο οποίος βέβαια στις τελευταίες διαγωνιστικές έχει μια πτώση, αλλά έχει μια καλή πορεία. Τραβιέται μπροστά, έχει κάνει γκολ σε αντεπιθέσεις. Ακόμα και σε μεγάλες διαδρομές θα χτυπήσει αντεπίθεση αντίγιο του χαφ του Άρη. Κάτω ψιλοκαλός, ψηλά καλούτσικος, αν και δεν είναι πάρα πολύ ψηλός. Δεν έχει και κανέναν άλλον στόπερ. Να πεις τώρα το Λισγάλα που τράκεται με τον Καρασαλίδη. Βέλεθ με Κρέσπο. Πόνεσε το κεφάλι μου να δω αν θα είναι ο Γιαννούλης ή ο Τσιμίκας. Προτιμάω τον Γιαννούλη. Γιατί τον Γιαννούλη? Γιατί και ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ κοιτάζουν από τον ΠΑΟΚ τους τον αριστερό πώς θα πάρει περισσότερα μέτρα. Γιατί και στον Ολυμπιακό και στον ΠΑΟΚ τα δεξιά μπακ είναι βαλούτες. Και ο Μάρ είναι βαλούτα και ο Μάτος πάει να γίνει όχι ότι είναι βαλούτα αλλά η μεγάλη πτώση. Άρα το βάρος πέφτει επιθετικά σε αυτούς τους δυο. Θεωρώ ότι ο Γιαννούλης είναι καλύτερος επιθετικά από τον Τζιμίκα. Και επειδή στο πρωτάθλημα δεν τους χτυπήσαν εκεί, δηλαδή άμα είχαμε πρωταθληματάρα μπορεί να βγάζει τον Τζιμίκα γιατί θα ήταν καλύτερο στο ανασταλτικό κομμάτι. Επειδή όμως αυτοί οι δυο είναι πολύ επιθετικογενείς μπακ και επειδή η ομάδα τους παίζουν μονόπλευρα από αυτή τη μεριά, πήρε ο ΠΑΟΚ πιο πολλά από τον Γιαννούλη στο επιθετικό κομμάτι από όσο ο Ολυμπιακός από τον Τζιμίκα. Και αμυντικά δεν ταλαιπωρήθηκε και πολύ ούτε η μία ούτε η άλλη ομάδα. Θα σ' άρεσε να δεις το δεύτερο γύρο Γιαννούλη μπροστά και Βιερίνια πίσω? Γιαννούλη μπροστά, όχι. Κόλος μου λίγα ρίφαλο. Δεν θα γινόταν τίποτα. Βιερίνια ή θα παίξει αριστερό μπακ ή θα σταματήσει το ποδόσφαιρο. Εξτρέμ δεν μπορεί. Ο Μίσιτς που βγήκε στους Παοξίδες κατά λάθος είναι ότι καλύτερο έχει το οχτάρι γιατί εξάρια δεν βλέπουμε στο ελληνικό πρωτάθλημα. Οχτάρια βλέπουμε. Ότι καλύτερο σε οχτάρι μαζί με το γιγέρμα του Ολυμπιακού. Αν βάλουμε κάποιον άλλον εκεί, ακόμα και ο Καμαρά που θα μπορούσε να πάει με το Γιγέρμε, εγώ προτιμάω το Μίσιτς γιατί στο επιθετικό κομμάτι είναι πολύ καλύτερο. Έβαλε γκολ, έδωσε assist, πέρασε σε transition επιθετικά πιο καλά. Έχει μια αργότητα στο να γυρίσει πίσω γρήγορα, αλλά εντάξει, δεν πάντα τα έχουμε όλα σε ένα χάφ. Το Φετβαζί θα το βάλω δεξιά. Ποιο θα βάλω, το Λιμιό? Ο Λιμιό δεν μπορεί να τριπλάρει ούτε πεθαμένο. Το φέρετρο θα χτυπήσει τη γωνία και θα του κάνει θλάση, να πούμε. Ποιο να βάλω εκεί πέρα? Έχουμε κάνει εξτρέμ της προκοπής. Δεν βλέπω εκεί πέρα. Ο Φετβαζίδης και κάνει ένα καλό τελείωμα στον πρώτο γύρο.
γενικά έχει μια ανωδική πορεία. Το Μποντέσε οπωσδήποτε αριστερά, γιατί Μπίσεσβαρ δεν υπάρχει. Βιερίνια τώρα ήρθε. Ή τη ΑΕΚ τα εξτρέμ τη πλάκα είναι. Δεν έχει Μποντέσε οπωσδήποτε εκεί. Και τώρα, ο Λιβάγια είναι φορ. Πολλές φορές παίζει δεύτερο φορ με την ΑΕΚ, ή 3-5-2 ή 4-4-2. Βγαίνει από πίσω. Δεν είναι πιο ποιοτικός από τον Μπίσεσβαρ σε τέχνη. Αλλά επειδή είναι χάλια ο Μπίσεσβαρ, ο Πέλκας δεν βλέπετε. Εκεί οι μπουζούκιδες και οι ιστορίες του Παναθηναϊκού δεν τραβάνε. Θα βάλω το Λιβάγια 9-10. Και φυσικά τον Σφιντεύσκι στην κορυφή της επίθεσης, γιατί είναι ο πιο φορμαρισμένος σε εκτέλεση στο πρωτάθλημα σέντερφορ. Δεν λέω ότι είναι ο καλύτερος, λέω είναι ο πιο φορμαρισμένος. Και όταν έχουμε να κάνουμε σέντερφορ, βάζουμε μέσα και τη Ρέντα. Η Ρέντα πολλές φορές μπορεί να νικήσει την ποιότητα. Αυτά για την εντεκάδα, την καλύτερη του πρωταθλήματος. Νομίζω ότι οι περισσότεροι θα συμφωνήσουμε. Τώρα κάποιοι διαφωνούν από κάτω, εγώ θα διαβάσω τα σχόλια και θα ανακαλέσω αν δω ότι έχω κάνει λάθος. Νομίζω όμως ότι πάνω κάτω αυτούς θα βάζετε κι εσείς. Βάλτε μου εσείς, αν θέλετε, την καλύτερη ενδεκάδα τη δικιά σας. Που θα μπορούσαμε να ψηφίσουμε, να γίνουμε μια παρέα και να ψηφίσουμε και να βγάλετε εσείς την καλύτερη ενδεκάδα για να δούμε αν συμφωνείτε μαζί μου ή όχι, ή κατά πόσα ενδέκατα, 8 ενδέκατα, 7 ενδέκατα, 9 ενδέκατα συμφωνείτε μαζί μου. Και θα παρακαλούσα να μην βάζετε το γαμημένο το παδικό σας μανδύα στην κριτική. Αποπαδικοποιηθείτε για να ανοίξει το μυαλό σας. Να ξελαμπικάρει το μυαλό σας. Αποπαδικοποιηθείτε και γαμάτε. Bye bye. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλό στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετική μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μέρα κλειδί. Πάμε επόμενη γραμμή.